Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, κύριοι και κυρία, νομίζω, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, σε καραντίνα, δεν μπήκανε μόνο τα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα, μπήκε και το δικαίωμα του λαού στην αντικειμενική ενημέρωση και πληροφόρηση. Όχι ότι αυτό βέβαια το δικαίωμα έγινε και ποτέ ιδιαίτερα σεβαστό από κάποια κυβέρνηση ή από τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Τώρα όμως, με αφορμή τον κορονοϊό, η κατάσταση έγινε πολύ πολύ χειρότερη. Όποιος παρακολουθούσε και παρακολουθεί έστω και λίγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην εποχή του κορονοϊού, το διαπιστώνει αμέσως. Κύριε συνάδελφε, και δεν μιλάμε, μας ειδοποιούν από το κανάλι, επειδή γίνεται μια αντανάκλαση εδώ με το plexiglass, πρέπει να αλλάξετε μια θέση. Κάπου να πάτε λίγο, κάνα δύο σειρές πάνω από τον κύριο Κατρούγκαλο και να βλέπετε και τον πρόεδρο του ΕΣΟΡΟΥ, γιατί μάλλον εδώ που, εκεί που είστε σας κρύβει. Λίγο παραπέρα. Εκεί, εκεί. Φαντάζομαι, γιατί μας ειδοποίησαν από το κανάλι, ότι δεν φαίνεστε. Συνεχίζοντας λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δεν μιλάμε μόνο για την αναπαραγωγή όλου αυτού του αφηγήματος που εστίαζε αποκλειστικά και αποθέωνε την ατομική ευθύνη, ενώ την ίδια στιγμή συγκάλυπτε και αποσιωπούσε την ευθύνη του κράτους ως προς τη θωράκιση της δημόσιας υγείας, αλλά και τον έλεγχο που έπρεπε να ασκεί στους χώρους δουλειάς για μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Δεν μιλάμε μόνο για αυτά. Μιλάμε και για τον εξοβελισμό μέχρι εξαφάνισης, κυριολεκτικά, κάθε φωνής πολιτικής, συνδικαλιστικής ή οποιασδήποτε άλλης διαφορετικής, η οποία ήταν ενοχλητική απέναντι σε όλη αυτήν την κατάσταση που επικρατεί στην τηλεοπτική πραγματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τηλεοπτικά κανάλια, ακόμα και η κρατική ΕΡΤ, εξαφάνισαν στην αρχή της πανδημίας, τη συνέντευξη τύπου της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας δηλαδή των γιατρών που δουλεύουν στα νοσοκομεία, τους οποίους γιατρούς, κατά τα άλλα, στα λόγια, τους επαινούσαν ως τους μαχητές και τους ήρωες της πρώτης γραμμής και τους χειροκροτούσαν. Μόλις όμως αυτοί πήγαιναν να διεκδικήσουν, τους εξαφάνιζαν. Στην ίδια κατηγορία της τηλεοπτικής καραντίνας εντάσσεται βέβαια και το ΚΚΕ. Οι εμφανίσεις εκπροσώπων του σε κανάλια ήταν μετρημένες στα δάχτυλα, ενώ σε ορισμένα κανάλια δεν υπήρχε ούτε καν μία έστω παρουσία. Το ίδιο και σε ραδιόφωνα. Με δικαιολογίες του τύπου «βγάζουμε υπουργούς, βγάζουμε υγειονομικούς, δεν γίνεται τεχνικά λόγω Skype επειδή βγάζουμε εκπροσώπους των δύο μεγάλων κομμάτων», τέτοιου είδους δικαιολογίες απαντούσαν στις δικές μας διαμαρτυρίες. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για την κατάργηση στην πράξη και για κατάφορη παραβίαση ακόμα και αυτού του νόμου για την αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φυσικά όλα αυτά γίναν και με το αζημίωτο. Αφού γνωστόν, η κυβέρνηση φρόντισε και χρήμα να δώσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και να αναβάλει με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου την ετήσια δόση των καναλαρχών για τις τηλεοπτικές άδειες που είχαν πάρει. Εμείς ως ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι όλα τα μηνύματα τα οποία σχετίζονται με τη δημόσια υγεία θα πρέπει να είναι εντελώς δωρεάν. Επιτρέψτε μου όμως και ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν από τους εκπροσώπους και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΚΙΝΑΛ. Οι διαμαρτυρίες τους θεωρούμε ότι έχουν στοιχείο υποκρισίας. Ως κυβερνήσεις, θυμίζουμε, κάνανε ακριβώς τα ίδια. Απλά τώρα ίσως νιώθουν ηρυγμένοι της όλης υπόθεσης. Θυμίζουμε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν εκπομπές στην κρατική ΕΡΤ, το ζήσαμε αυτό, δεν πάνε και πολλά χρόνια, εκπομπές λοιπόν στην κρατική ΕΡΤ, όπου για να βγει εκπρόσωπος του ΚΚΕ έπρεπε να έχει αναστηθεί ο Λάζαρος. Και
για να έχουμε και καλό ρώτημα. Αυτό το περίφημο τηλεοπτικό τοπίο για το οποίο τόσες διαμαρτυρίες ακούγονται, το οποίο ζούμε. Και ρωτάμε το ΣΥΡΙΖΑ, ποιος το δημιούργησε αλήθεια, ποιος το κατασκεύασε. Δεν είναι αποτέλεσμα του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, του γνωστού νόμου Παπά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτός που έδωσε πάλι τα κανάλια σε μεγάλους επιχειρηματίες, οι οποίοι βεβαίως καθορίζουν και την ενημέρωση σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα. Και μάλιστα χωρίς να βάλει έστω και στοιχειώδεις όρους αντικειμενικής ενημέρωσης. Και τώρα έρχονται και διαμαρτύρονται για το τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο βεβαίως είναι δικό τους κατασκεύασμα. Είναι προφανές, και για να κλείσω κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι όλο αυτό το απαράδεκτο που συμβαίνει στην ενημέρωση δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Και θεωρούμε ότι έχετε ευθύνη και όσοι στελεχώνουν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, εφόσον υπάρχει και το παραμικρό ψήγμα, λέμε εμείς, ανεξαρτησίας σε αυτήν την λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή. Έχετε ευθύνη λοιπόν να παραθέσετε, να παραθέσουν οι εκπρόσωποι του ΕΣΟΡΟΥ και τα στοιχεία της περίοδου, της πρόσφατης περίοδου, αλλά και να επιβάλλουν, κατά τη γνώμη μας, και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Διαφορετικά, νομίζουμε ότι μιλάμε για την αυτοακύρωση στην πράξη του ίδιου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Θέλουμε δηλαδή πάρα πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις και με στοιχεία και με χρονοδιαγράμματα για τις ενέργειες του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Και περιμένουμε φυσικά απαντήσεις είτε τώρα είτε και σε ένα σύντομο, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Τέλος, θέλουμε να δηλώσουμε και από αυτό το βήμα ότι ως ΚΚΕ διατηρούμε φυσικά το δικαίωμα και επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε πολιτικό, κοινοβουλευτικό ή νομικό μέσο έναντι οποιοδήποτε υπευθύνου για αυτήν την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ.